Είμαστε εδώ για να φωνάξουμε όχι στη Συμφωνία των Πρεσπών, όχι στα σχέδια των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι στον αλυτρωτισμό και τον εθνικισμό. Δεν είμαστε απλά κι εμείς εδώ. Είμαστε εδώ και διαδηλώνουμε ενάντια στους Αμερικανούς, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαδηλώνουμε γιατί δεν θέλουμε να στεριώσουν τα ποδάρια των δολοφόνων των Αμερικανών του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια. Και αυτά τα ποδάρια θέλουν να τα στεριώσουν καλά. Και αυτοί που υπέγραψαν τη συμφωνία και τώρα ετοιμάζονται να την ψηφίσουν στη Βουλή, τα κόμματα και τα αποκόμματά τους. Και αυτοί που την προετοίμασαν και τώρα ψαρεύουν στα θολά νερά του εθνικισμού. Απέναντί τους είναι μόνο το ΚΚΕ. Είμαστε εδώ και διαδηλώνουμε γιατί ξέρουμε ότι αυτά τα υπεριαλιστικά πόδια στεριώνουν πάνω στο αίμα των λαών. Και όποιος δεν ξέρει, να μάθει. Και όποιος ξέχασε, να θυμηθεί. Βομβαρδισμοί του ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία. Απολογισμός 5.000 νεκροί. 12.500 τραυματίες, εκ των οποίων 2.700 παιδιά. Βομβαρδισμένα νοσοκομεία, κέντρα υγείας, παιδική σταθμή, σχολεία, μνημεία, νεκροταφεία. Στον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας το ΝΑΤΟ έριξε 37.000 βόμβες διασποράς, βλήματα με απεμπλουτισμένο ουράνιο που αποτελεί ραδιενεργό υλικό. Έτσι λογαριάζουν αυτή την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια. Είμαστε εδώ και διαδηλώνουμε γιατί όπως παλεύουμε να φύγουν οι βάσεις των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ από τη χώρα μας, έτσι δεν θέλουμε να φτιαχτούν και καινούργιες βάσεις του θανάτου και του πολέμου στη γειτονιά μας. Γιατί δεν θέλουμε κι άλλος ναός να μπει σε αυτή τη φυλακή. Έτσι λογαριάζουμε εμείς τη φιλία και την αλληλεγγύη ανάμεσα στους λαούς. Έτσι πολεμάμε εμείς το μίσος, τον εθνικισμό, τον αλυτρωτισμό. Έτσι κλείνουμε εμείς την πόρτα στο σκοτάδι. Έτσι ανοίγουμε την πόρτα στην ελπίδα. Έτσι φωτίζουμε το δρόμο για να ζήσουμε καλύτερα εμείς και τα παιδιά μας, αφέντες στον τόπο μας. Είμαστε εδώ και διαδηλώνουμε γιατί θέλουμε να κουρελιάσουμε την έκθεση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών για την Ελλάδα που βάζει στόχο μέσα από την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, μέσα από τους ανθρώπους των γραμμάτων, των τεχνών, των μέσων επικοινωνίας, να δημιουργηθεί και να προωθηθεί μια νέα γενιά ηγετών με ευνοϊκές απόψεις προς τη ΣΥΠΑ και τις αξίες του. Γιατί εμείς είμαστε πολλοί και ξέρουμε ότι αυτές οι αξίες σκορπάνε φωτιά και ανεργία, μυρίζουν μπαρούτι, βρωμάνε φασισμό, σπέρνουν το μίσος στους λαούς, γεμίζουν πτώματα αθώων όλη τη γη. Δεν είμαστε απλά κι εμείς εδώ. Είμαστε εδώ, ανάμεσά σας, πολλοί, σταθεροί και αποφασισμένοι. Γιατί όπως λέει και ο Τούρκος κομμουνιστής ποιητής Ναζίμ Χικμέτ, είμαστε εμείς η οργανωμένη μιλιά του της πορείας, που αδιάκοπα κυλά, γκρεμίζει και κτίζει. Είμαστε εμείς που ταιριάζουμε τα βήματά μας στην πορεία της ιστορίας. Εμείς που σφυροκοπάμε του υπεριαλισμού τα θεμέλια που βουλιάζουν. Εμείς που κτίζουμε το αύριο.